Καλώς ήρθατε σε μια ημερίδα της νέας εποχής. Σε μια ημερίδα που αν την εκμεταλλευτούμε θετικά θα αφήσει πίσω της μέλλον. Διότι εμείς αφήσαμε πίσω μέλλον. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια που πήραμε, προμηθευτήκαμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που κινούμασταν χρόνια με τα πρώτα, ίσως και το πρώτο στη Θεσσαλία. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι δημιουργήσαμε ένα σύστημα φορτιστών και επειδή γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται ο ανταγωνισμός και πώς συμπεριφέρεται η μίμηση, βλέπουμε σήμερα να υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες έχουν και φορτιστές. Η μερίδα είναι η εποχή της ηλεκτροκίνησης στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Αυτό ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια. Πριν μερικά χρόνια με την διαδικασία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, γιατί κάπως έτσι έρχονται όλα. Το θέμα είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αν πέσουν σε καλά χέρια, να τα εκμεταλλευτεί και να τα χρησιμοποιήσει σωστά ή να τα χρησιμοποιήσει μόνο για να περάσει την ώρα σου και να πάει σε ένα χαρτιδίκι. Οι οποίοι θα πρόκειται να ασχοληθούν. Εμείς το χρησιμοποιήσαμε καλά γιατί κάναμε μία μίξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί ο δημόσιος τομέας πρέπει να κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο ιδιωτικός και ο ιδιωτικός πρέπει να κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο δημόσιος. Και ταυτόχρονα όταν ενωθούν αυτές οι δύο, να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα.